Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και από το Δήμο Φεστού θα έρθουμε στο Δήμο Ηρακλείου, το μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης και το τεράστιο ενδιαφέρον που παρουσιάζει, ό,τι έχει να κάνει φυσικά και με την δεύτερη Κυριακή, τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο κύριος Κουράκης έκοψε πρώτος το νήμα, ακολουθεί ο κύριος Λαμπρινός και φυσικά περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα και τι θα αποφανθεί ο Ηρακλειώτης για το μέλλον του Δήμου Ηρακλείου. Θα καλησπερίσω την κυρία Αθηνά Σπανάκη Κοχιαδάκη, εκ νέου δημοτική σύμβουλο, τυπικά υποψήφια δημοτική σύμβουλο, αλλά εκ νέου καθώς έχετε εκλεγεί με το συνδυασμό Ηράκλειο 375 του κυρίου Κουράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε φυσικά ότι βρίσκεται η κυρία Σπανάκη εδώ χωρίς κάποιον υποψήφιο από τον συνδυασμό της Δύναμης Πολιτών, καθώς υπάρχει μια προφορική οδηγία από ό,τι προφανώς θα γνωρίζετε για αυτή την εβδομάδα. Έχει απαγορευτεί η εμφάνισή τους από τον συνδυασμό τους, από την Δύναμη Πολιτών, των υποψηφίων στην Κρήτη TV. Λοιπόν, κυρία Σπανάκη, πώς αποτιμάτε το αποτέλεσμα, καταρχάς ό,τι έχει να κάνει με το συνδυασμό, γιατί καταλαβαίνω ότι και στο προσωπικό επίπεδο πλέον νιώθετε ικανοποιημένοι, αν όχι και δικαιωμένοι ίσως για την επιλογή σας. Καταρχήν νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος είναι δίπλα μου συνεχώς, όχι μόνο όλο αυτό το διάστημα που ήμουνα η φωνή τους και προσπαθούσα να μιλάω και να λέω αυτό που θα έπρεπε να γίνεται στην πόλη μας, αλλά στάθηκε δίπλα μου και τώρα σε αυτή την αναμέτρηση που ήταν πολύ δύσκολη και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορώ να ανταποδώσω όλη αυτή την αγάπη που εισέπραξα από τον κόσμο. Αυτό μου προκαλεί μια απεριόριστη χαρά, μια απεριόριστη συγκίνηση αλλά και ένα απεριόριστο άγχος για να μπορέσω να φανώ αντάξια. Εύχομαι και ελπίζω να τα καταφέρω και να είμαστε μαζί σε όλη την πορεία αυτή που θα έχουμε από εδώ και πέρα, να με ακούνε, να τους ακούω, να δουλεύουμε και να δημιουργούμε μαζί. Νιώθετε πως μπορείτε το όραμά σας για το Ηράκλειο και αυτό που φαντάζεστε εσείς για την πόλη, όχι μόνο βέβαια για την πόλη του Ηρακλείου, αλλά για οτιδήποτε περιλαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου, ότι θα μπορέσετε μέσα από τη συγκεκριμένη παράταξη, μέσα από την παράταξη του κυρίου Κουράκη, αν θέλετε, να τα εφαρμόσετε, να τα αναδείξετε, να αναδείξετε το δικό σας, το προσωπικό σας όραμα. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι καταρχήν αυτά που ονειρεύομαι και αυτά που θα ήθελα για την πόλη μου σίγουρα μπορούν να γίνουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέληση να υπάρχει. Θέληση και δουλειά. Πολύ δουλειά. Αν υπάρχουν αυτά, όλα μπορούν να γίνουν. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από την παράταξη αυτή, επειδή υπάρχει η πείρα, υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει η διάθεση, όπως έχω καταλάβει, από συζητήσεις που έχουν γίνει, αλλά και από όλα αυτά που είδα μέσα στην πενταετή θητεία που περάσαμε, είμαι σίγουρη και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να υλοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι οραματίζεστε λοιπόν για το Δήμο Ηρακλείου, ποιες είναι οι προτεραιότητες οι δικές σας ως Δημοτική Σύμβουλος λοιπόν μέσα στην Λότζια, τι είναι εκείνο το οποίο εσείς θέλετε να θέσετε ως προτεραιότητα? Καταρχήν μια πόλη για να είναι όμορφη και να, είναι, να προσφέρει ευημερία στους πολίτες της θα πρέπει πρώτα να έχει λύσει το πρόβλημα και το θέμα της καθημερινότητας. Θα πρέπει η καθημερινότητα των πολιτών να γίνει τόσο όσο τους αξίζει και έτσι όπως αρμόζει στις ανάγκες τις καθημερινές της οικογένειας, των πολιτών ξεχωριστά, αλλά και όλων μας. Θα πρέπει να είμαστε εκεί, θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους, θα πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, θα πρέπει να τολμάμε να κάνουμε πράγματα, να δημιουργούμε πράγματα και να έχουμε μία καθημερινότητα μέσα από την οποία θα μπορούν να δουλέψουν, θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν, θα μπορούν να ζουν ευχάριστα, ώστε να παράγουν, να δημιουργούν και μέσα από αυτό θα μπορέσει να αναπτυχθεί αργότερα και η πόλη και σε περαιτέρω έργα. Είδαμε την παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διοίκηση του Δήμου Ηρακλείου, την παράταξη του κυρίου Λαμπρινού, να υπεραμείνεται των κινήσεών της ότι έχει να κάνει με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με υποδομές, όπως για παράδειγμα οι λακκούβες, το δικό δίκτυο. Ήσασταν σε αυτή την παράταξη, βλέπατε πώς λειτουργούσε βέβαια και εκ των έσω, αλλά και ως προς το αποτέλεσμα. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν, πώς την κρίνετε αυτή την παράταξη? Δυστυχώς υπήρχε μια μεγάλη διαφορία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορεί ένας Δήμος, όπως είναι το Ηράκλειο, να μην είναι σε ετοιμότητα
και να καλύβει τις ανάγκες και τα ελαττώματα που δημιουργούνται σε μία πόλη από την τριβή την καθημερινή. Δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια, καθημερινά θα δημιουργούνται προβλήματα. Mm-hmm. Όμως, ένας Δήμος θα πρέπει να έχει την κρίση, την οραματικότητα και την διάθεση να είναι εκεί που πρέπει, το χρόνο που πρέπει και να καλύβει τα προβλήματα αυτά. Γιατί οι πολίτες δίνουν σε αυτή την πόλη για να μπορέσουν να εισπράξουν και εκείνοι αυτά που τους οφείλει ο Δήμος. Mm-hmm. Γιατί η πόλη έχει όλη την καλή διάθεση, η πόλη μας είναι πανέμορφη, η πόλη μας μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος να έχει τη διάθεση να προσφέρει. Δεν μπορούμε να μαζεύουμε χρήματα σε ένα κουμπαρά, δεν μπορούμε να έχουμε σε στασιμότητα το οτιδήποτε και να αφήνουμε τους πολίτες να υποφέρουν, γιατί είτε δεν έχουμε τη διάθεση να δουλέψουμε, είτε γιατί εμείς ονειρευόμαστε μεγάλα έργα και προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε μέσα από μακέτες, γιατί στην πραγματικότητα έργα δεν είδαμε. Δηλαδή ζούσαμε σε ένα όνειρο της αρχής αυτής, χωρίς όμως να πραγματοποιείται τίποτα. Ούτε τα απλά καθημερινά, αλλά ούτε και τα οράματα, αλλά ούτε και τα έργα που υποσχέθηκαν και είπαν στους πολίτες. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορεί τα καθημερινά προβλήματα που δημιουργούνται, και είναι λογικό, είτε από βροχές, είτε από οποιαδήποτε καιρικά φαινόμενα, είτε από τη φθορά του χρόνου. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να ένας Δήμος σαν το Ηράκλειο δεν μπορεί να έχει ένα Plan B, ένα σχέδιο δεύτερο, να είναι έτοιμος, σε ετοιμότητα να πάσα ώρα και στιγμή, από τη στιγμή που έχει άψογους υπηρεσιακούς, άψογο προσωπικό. Απορώ πώς άφησαν και κατάντησε το Ηράκλειο έτσι. Γιατί θεωρείτε ότι έγινε αυτό? Ήταν θέμα αναποτελεσματικότητας, ήταν θέμα ικανοτήτων, ήταν θέμα προθέσεων? Τι να σας πω, δεν υπήρχε οργάνωση, δεν υπήρχε όρεξη για δουλειά, υπήρχε ένας... Ζούσαν σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν άλλο πλανήτη. Θεωρούσαν ότι αφού είναι καλυμμένα όλα τα προσωπικά τους προβλήματα, θα πρέπει να μην μιλάνε οι υπόλοιποι πολίτες. Δεν ενημερώναν τον Δήμαρχο για την πραγματικότητα. Απλά του λέγανε τι καλά τα κάνεις και οι πολίτες σου είναι όλοι ευχαριστημένοι, ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι. Γίνεται όμως ένας Δήμαρχος να μην γνωρίζει? Ναι, στην προκειμένη περίπτωση αποδείχτηκε ότι ο συγκεκριμένος Δήμαρχος ή δεν γνωρίζει ή κάνει τα στραβά μάτια. Υπάρχει άλλη δικαιολογία? Mm-hmm. Πείτε μου, βλέπει μία πόλη η οποία είναι υποκατάρρευση και ρωτάω, γνωρίζει? Αν γνωρίζει, γιατί δεν το διόρθωσε? Σίγουρα κάνει τα στραβά μάτια? Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Μείνετε μαζί μας, να πάμε σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλο με την κυρία Σπανάκη. Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτο μέρος της εκπομπής. Μαζί μας παραμένει η κυρία Αθηνά Σπανάκη Κοχιαδάκη. Ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του κυρίου Κουράκη, Ηράκλειο 375. Και μάλιστα ανανέωσε τη θητεία της μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και κυρία Σπανάκη, κάναμε ένα σχόλιο ουσιαστικά. Σας ζήτησα ένα σχόλιο, εσείς το κάνατε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τι έγινε και τι δεν έγινε στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Όλοι μείναμε πάρα πολύ σε αυτό το απόθεμα, το χρηματικό απόθεμα που υπάρχει στο Δήμο. Και αναρωτιέται κανείς, είναι κακό από τη μία να υπάρχουν χρήματα στα ταμεία του Δήμου και από την άλλη, αν υπάρχουν τόσα χρήματα στο ταμείο του Δήμου, πώς παράχτηκε έργο στην πόλη? Όταν ένας Δήμος εισπράττει συνεχώς, εισπράττει, χωρίς να παράγει έργο, λογικό είναι να γεμίσει το κουμπαρά του. Θα γεμίσει το κουμπαρά του. Αλλά ποιο το νόημα και ποια η αξία? Όταν οι πολίτες υποφέρουν, όταν οι πολίτες πρέπει να δουλεύουν συνεχώς για να πληρώνουν φόρους, όταν οι πολίτες πολλές φορές δεν έχουν εργασίες και αναγκάζονται παρόλα αυτά να πληρώνουν τους φόρους, όταν οι πολίτες έξω που κυκλοφορούμε τους βλέπουμε να μην χαμογελάνε, να μην είναι ευτυχισμένοι, να μην περνάνε καλά, να ζορίζονται για να επιβιώσουν, για να πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία, για να δώσουν στα παιδιά τους τα απαραίτητα, ακόμα πολλές φορές έχουν πρόβλημα και στέγης. Δηλαδή, χίλια προβλήματα έχει η πόλη μας. Θα είμαστε ευχαριστημένοι επειδή στο κουμπαρά μας έχουμε 5 δραχμές παραπάνω? Τι να τα κάνουμε αυτά τα λεφτά? Δηλαδή, το μόνο που ικανοποιεί αυτό το ποσό που μαζεύουμε είναι τον εγωισμό του αντιδημάρχου, ότι είμαι ο αντιδήμαρχος που κατάφερα να γεμίσω τον κουμπαρά μου περισσότερο από όλους τους άλλους δήμους. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι σκέφτεται μόνο το προσωπικό του όφελος, μόνο την επόμενη μέρα, μόνο την πολιτική του καριέρα και καθόλου τους πολίτες που είναι γύρω του και υποφέρουν.
Κάνω λάθος. Κοινωνική πολιτική, κυρία Σπανάκη, ασκήθηκε. Γιατί ξέρω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία και παρακολουθούσατε στενά όλα αυτά τα χρόνια και το τι έγινε και από τη στιγμή μάλιστα που αποχωρήσατε και από την δύναμη πολιτών. Ασκήθηκε κοινωνική πολιτική. Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν είναι πολύτομη, τόσο το κομμάτι των συμπολιτών μας που δεν έχουν ούτε στέγη, οι άστιγοι συμπολίτες μας, όσο φυσικά και η παιδική σταθμή. Η κοινωνική πολιτική είναι ένα κομμάτι που με πονάει βαθιά μέσα στην καρδιά. Η κοινωνική πολιτική ήταν η επιδίωξή μου όταν ανέλαβα ως αντιδήμαρχος της κοινωνικής πολιτικής και πραγματικά με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολύ μεράκι, με πάρα πολύ αγάπη καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο να δημιουργήσουμε δομές από το πουθενά και να είμαστε έτοιμοι με ένα σχέδιο δεύτερο ανά πάσα ώρα και στιγμή να καλύψουμε οποιασδήποτε ανάγκες. Φτιάξαμε το δημοτικό ιατρείο, φτιάξαμε το δημοτικό παντοπολείο, δώσαμε πρωινά στα σχολεία στα παιδιά με τρόπο έτσι ώστε να μην εκτίθενται. Δώσαμε το πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης, όπου στεγάσαμε οικογένειες και τους καλύψαμε όλα τα απαραίτητα εφόδια. Δημιουργήσαμε τη διανυκτέρευση αστέγων, έτσι ώστε μπορούσαν οι άστεγοι να κοιμούνται στους χώρους αυτούς. Και προγραμματίσαμε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα που πραγματικά είχε να κάνει με πολύ καλές δομές τις οποίες τις χρειάζεται το Ηράκλειο. Δυστυχώς η κοινωνική πολιτική έφτασε μέχρι εκεί τον πρώτο χρόνο. Μετά σταμάτησαν όλα. Ούτε το σχέδιο πραγματοποιήθηκε, ούτε τίποτα άλλο έγινε από εκεί και πέρα. Αντίθετα, δομές που δημιουργήσαμε και μπορούσε να τις δουλεύει ο Δήμος και να έχει άμεση επαφή Δήμος, Δημοτικό Συμβούλιο, πολίτες, αντίθετα, βάλαμε μέσα ΜΚΟ, μέσα από τις οποίες αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δίνουμε λόγο και χρήμα και χρόνο. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα, οφείλαμε να γίνουν πολλά περισσότερα. Δεν είμαι ικανοποιημένη από το συσίτιο που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία της ΜΚΟ, διότι στόχος μου ήταν όχι συσίτιο, αλλά βοήθεια στους ανθρώπους να μπορούν μόνοι τους να βγάζουν το ψωμί τους, την τροφή τους και να αποφασίζουν εκείνοι ποια θα είναι αυτοί και τι θα έχουν στο τραπέζι τους κάθε μεσημέρι και όχι τι θα τους δίνω εγώ που θα είμαι στην εξουσία. Τέλος. Δεν υπάρχει συσίτιο. Το συσίτιο δημιουργεί εξάρτηση από τους πολίτες που δεν μας χρωστάνε σε τίποτα με εμάς που καθόμαστε στην καρέκλα της εξουσίας. Αυτό είναι κάτι που με πονάει και κάτι που πραγματικά θέλω να αλλάξει. Άρα να φανταστώ ότι η κοινωνική πολιτική είναι κάτι στο οποίο θα επικεντρωθείτε στα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα έχω εγώ τη σκητάλη της κοινωνικής πολιτικής και πώς θα γίνουν τα πράγματα και τι θα θέλατε πάντως να επικεντρωθείτε σε αυτό. Θα ήθελα όποιος αναλάβει να βάλει ένα τέτοιο πρόγραμμα ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση των πολιτών με αυτούς που είναι στην καρέκλα της εξουσίας, που εξουσίας εντός εισαγωγικών. Γιατί στην πραγματικότητα θα πρέπει να είμαστε εργάτες των πολιτών, γιατί μας έβαλαν, μας τίμησαν και μας έβαλαν σε αυτές τις θέσεις, γιατί τους υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε για εκείνους. Δεν τους είπαμε βάλτε μας αυτή την καρέκλα γιατί θέλουμε να είμαστε αντιδήμαρχοι. Τους υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε και θα διορθώσουμε τη ζωή τους. Θα βελτιώσουμε τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, την οικογένειά τους και θα δουλέψουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Mm-hmm. Αυτό τους υποσχεθήκαμε. Και αυτό θα πρέπει και να κάνουμε. Δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει, αλλά θα είμαι οποιοδήποτε με ζητήσει, οποιοδήποτε ζητήσει τη βοήθειά μου, δίπλα του, αφανής ήρωας, χωρίς να φαίνομαι, με όλη τη θέληση να προσφέρω πραγματικά και να γίνει αυτό που πραγματικά οφείλουμε και χρωστάμε σε όλους αυτούς τους πολίτες που μας τίμησαν. Κυρία Σπανάκη, επειδή στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών να ψηφίζουμε για δήμαρχο. Οι δημοτικοί συμβουλοί έχουν κλειδώσει. Όσοι έχετε εκλεγεί, έχετε εκλεγεί. Επιλέγουμε λοιπόν δήμαρχο την δεύτερη Κυριακή. Και επειδή θα ξαναπώ ότι ήσασταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε από κοντά τον Βασίλη Λαμπρινό, κατεβήκατε μαζί του στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα επιλέξατε να συμπορευτείτε με τον Γιάννη Κουράκη. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή του δημάρχου, ποιο είναι το δικό σας το κάλεσμα? Λοιπόν, καταρχήν η πρώτη που είχε πριν από 5 χρόνια κατηγορήσει τον Γιάννη Κουράκη ήμουν εγώ.
γιατί πίστευα, όπως και πραγματικά είχε γίνει, μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε δημιουργώντας όλα αυτά τα μεγάλα έργα, βυθίστηκε στην έπαρση της εξουσίας και ξέχασε τους πολίτες, ξέχασε την επαφή του και την επικοινωνία του με τους πολίτες. Οι πολίτες λοιπόν ήρθαν, μίλησαν απέναντι στον Δήμαρχο και του είπαν «Δήμαρχε, δεν είσαι δίπλα μας, δεν ξέχασες την καθημερινότητά μας, οπότε θα πρέπει και να τιμωρηθείς». Και αυτό έκαναν. Εκείνος δέχτηκε την απόφαση των πολιτών με πολύ αξιοπρέπεια, με πολύ αγάπη απέναντί τους. Είδα μια αντιμετώπιση πολύ όμορφη από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δήμαρχος τόσα χρόνια και έφτιαξε τόσα πράγματα στην πόλη του και δημιούργησε τόσα πράγματα στην πόλη του. Είδα έναν άνθρωπο να κάθεται σε μια καρέκλα δημοτικού συμβούλου και να παλεύει, να αγωνίζεται για τα θέματα της πόλης του, φερόμενος πολύ σεμνά και πολύ ευγενικά σε όλους. Και στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στους Δημοτικούς Συμβούλους που είχε απέναντί του αντιπολίτευση, παρόλο που πολλές φορές τον είχαμε ειρωνευτεί, είχαμε μιλήσει άσχημα προς το πρόσωπό του. Έχουμε τώρα απ' την άλλη ένα δήμαρχο, τον Βασίλη τον Λαμπρινό, ο οποίος μέσα σε μία πενταετία, δηλαδή μέσα σε δύο θητείες του Γιάννη Κουράκη, δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό που να δείχνει ένα έργο στην πόλη. Αντίθετα, όχι μόνο δεν παρουσίασε έργο, αντίθετα δεν διόρθωσε και τα προβλήματα που έχουμε. Φανταστείτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που είναι γύρω από τον Βασίλη τον Λαμπρινό και που στην ουσία αυτοί αποφασίζουν και διοικούν το Δήμο, όπως είναι 4-5 τη Δήμαρχή του Βασική, οι οποίοι έχουν μείνει στα λόγια και στις μακέτες. Φανταστείτε λοιπόν οι πολίτες να τους δώσουν ξανά την εξουσία. Φανταστείτε γιατί έπαρση μιλάμε, γιατί αλαζονία μιλάμε και τι θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα στην πόλη μας. Αυτό που θα ακολουθήσει στην πόλη μας δεν θέλω καν να το σκέφτομαι, γιατί δεν θα είναι μόνο στασιμότητα πλέον, αλλά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή, γιατί δεν θα έχουν πάρει το μάθημα που οφείλουμε ως πολίτες να τους δώσουμε. Θα νομίζουν, όπως νομίζουν, ότι όλα είναι τέλεια, όλα είναι πολύ ωραία, και τότε θα βυθιστούν σε μια απίστευτη έπαρση εξουσίας και οι πολίτες πραγματικά θα υποφέρουν. Θα υποφέρουν. Αυτό με αγχώνει, αλλά είμαι σίγουρη ότι οι πολίτες του Ηρακλείου θα σκεφτούν σωστά, θα σκεφτούν λογικά, είναι καλύτερη έκφραση λογικά, παρά να πω το σωστά, γιατί δεν μπορώ να κρίνω εγώ ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος, μπορώ όμως να εκφράσω την άποψή μου. Βεβαίως. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι οι πολίτες του Ηρακλείου δεν θα αφήσουν να υπάρξει άλλη μια πενταετία χαμένη. Οι πολίτες του Ηρακλείου θα βάλουν ένα δήμαρχο μπροστά, ο οποίος να έχει την πείρα, να έχει τη γνώση, να έχει την εμπειρία, να έχει τη θέληση και να έχει την τόλμη των πράξεών του, ώστε να φύγει η πόλη μας από τη στασιμότητα, να προχωρήσει μπροστά, να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών πρώτα απ' όλα και μετά να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα έργα που έχει το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο που με τίμησε και εύχομαι να με βοηθήσει ο Θεός να φανώ αντάξια της αγάπης αυτής.